Καλημέρα σας. Με πρωτοβουλία του Δήμου Μαλεβιζίου βρεθήκαμε σήμερα στο ησυχαστήριο των εισοδίων της Θεοτόκου στη Ρογδιά για να μιλήσουμε για την γέννηση, το θέμα της γέννησης. Είναι από εξιστόρηση των Ευαγγελιστών Ματθαίο και Λουκά. Αυτοί αναφέρονται στη γέννηση. Και ό,τι περιγράφεται εκεί, ας πούμε, έχουμε εμείς υποχρέωση να το μεταφέρουμε στην εικόνα. Βέβαια, η σειρά των γεγονότων είναι διαφορετική, μάλλον, δεν είναι στην ίδια χρονική στιγμή τα όσα καταγράφει ο Ορθόδοξος Αγιογράφος στην εικόνα της γέννησης. Τα συμπτύσσει με έναν τρόπο που μας έχει δοθεί και από τους προγενέστερους, τους παλιούς, καλούς, σεβάσμιους, έτσι, προπάτορές μας στην αγιογραφία. Δεν ζωγραφίζουμε ό,τι θέμε. Μπορεί να μπουν και στοιχεία που θα κάνουν πιο ζωγραφικό τον τρόπο της απεικόνησης. Όμως το σημαντικό που πρέπει να σταματάμε είναι και το αλληγορικό στοιχείο που μπαίνει μέσα στη γέννηση. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, όπως θα αναφέρεται στην εξιστόρηση. Δηλαδή η Εύνης, η Φάτνη που τοποθετείται το νεογέννητο. Δεν είναι ο χώρος που μπαίνει το φαγητό για τα ζώα. Έτσι, στην Ορθόδοξη Αναπαράσταση, είναι μια Λάρνακα, μια σαρκοφάγος. Απεικονίζεται με ευκρίνεια ότι δεν είναι η θέση που μπαίνει το φαγητό για τα ζώα. Και θέλει να περάσει το μήνυμα ότι από την ώρα που έρχεται και γίνεται, ας πούμε, η ενανθρώπιση του Χριστού. Έχει αυτόν τον προορισμό, τη θυσία. Δηλαδή, νεκρός φεύγει ο Χριστός από εδώ για να βρει την Ανάστασή του μετά. Η εξιστόρηση της γέννησης έχει και άλλα μηνύματα. Δηλαδή, ενώ η σύλληψη, ας πούμε, του Χριστού γίνεται με ένα ακατανόητο τρόπο, με την παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Δεν γίνεται φυσιολογικά. Η γέννηση είναι φυσιολογική. Γεννιέται σαν όλους εμάς τους ανθρώπους, κανονικά. Γι' αυτό μπαίνει και η σκηνή του λουτρού, που πρέπει να πληθεί το νεογέννητο, έτσι.
Αυτό τώρα έχει την εξής έννοια. Εμείς όλοι οι θνητοί, εκείνοι οι θνητοί, καθημερινοί άνθρωποι, με τη γέννησή μας κουβαλάμε και το προπατορικό αμάρτημα. Ο Χριστός με τον τρόπο της σύλληψής Του είναι ήδη απειλαδουμένος από το προπατορικό αμάρτημα. Για να μπορείς έναν αμάρτητος να σώσει εμάς αμαρτωλούς με τη θυσία Του. Έτσι. Τώρα, είναι πολλά τα θεολογικά που εγώ δεν έχω την υποδομή, την γνώση και την αξιοδότηση να ασχολούμαι. Εγώ απλά θα τα ζωγραφίσω. Αυτά που μας δίνει η παράδοση. Και ένα μέρος που πέφτει κατά απόλυτο τρόπο σε εμάς, τους αγιογράφους, τους ορθοδόξους, έτσι, είναι η προσήλωση και στο Ευαγγέλιο, που κύρια βέβαια θεολογικό είναι, έτσι, το πρόταγμα, και μετά το αισθητικό, που θα βάλει ο καθένας μας τη δικιά του, ας πούμε, ευαισθησία, κατάρτιση, φιλοτιμία, και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι πάντα κοντά σε αυτά που έχουμε παραλάβει, σαν παράδοση, για να μην μακραίνουν. Όπως σας προείπα, βρισκόμαστε σε ένα ησυχαστήριο των εισοδίων στη Ρόγδια, πηγαίνοντας προς τη Ρόγδια. Είναι σχετικά πρόσφατο και η εξιστόρηση των αγιογραφιών άρχισε εκεί γύρω στο 92 και όπως βλέπετε συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Ωραίες εμπειρίες, ωραίες στιγμές και τώρα που βρίσκομαι στη Δύση μου κι εγώ θα έχω κάτι να καμαρώνω σταματώντας, γιατί πράγματι ό,τι έχει προσθεθεί εδώ έχει γίνει με πολύ φιλοτιμία, χωρίς παρεμβάσεις και εκείνα τα περίεργα που μπορεί, τα θέλω, τα περίεργα σου, που σαν παρέμβαση χαλάνε τη σκέψη σου ή την τον ειρμό σου πάνω στη ζωγραφική, πάνω στη θεματογραφία, που ούτως ή άλλως είναι δοσμένη, δεν ζωγραφίζουμε ό,τι θέλουμε. Ορισμένα είναι από οικουμενικές συνόδους, δεν μπορούμε να ζωγραφίζουμε ό,τι μας κατέβει και όπως θα θέλαμε. Και έχει μια ιστορία, δηλαδή η εικόνα στο τέμπλο τώρα, με μια παράκληση από τον τότε πρωτοσυγείλο Νεκτάριο, που ο χρόνος δεν έφτανε ούτε για μια εικόνα. Επειδή χρονοτριβώντας ένας άλλος συνάδελφος είχε προκανήσει το χρόνο, έπρεπε να γίνουν οι εικόνες αυτές ένα μήνα. Ένα μήνα να κοπούν τα ξύλα, να στοκαριστούν τα ξύλα, να σχεδιαστούν, να χρυσωθούν. Έχει μια μεγάλη σειρά από εργασίες που πρέπει να γίνουν από σένα τον ίδιο. Δεν μπορείς δηλαδή να τα παίρνεις έτοιμα αυτά για να... Λοιπόν, και έγιναν πολύ γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Δηλαδή, ο χρόνος που χρειαζόταν για τις εικόνες, έτσι, ήταν αυτός που έπρεπε.
τη βορεινή μεριά του Ναού των Ισοδύων και σε μια όμορφη κόγχη, καμαρωτή, ας πούμε, μπορέσαμε και χωρέσαμε το ανακάθιστο ύμνο. Είναι μια πολύ όμορφη περιγραφή της υμνογραφίας του ακαθίστου υμνού. Και επειδή είναι πολύπλοκος, πολυσύνθετος και με όλη την νοηματική που αναφέρεται στη ζωή της Παναγίας, έχει όλες τις σκηνές. Δηλαδή, από τον Ευαγγελισμό καταλήγει μέχρι την, το Μέγα, ας πούμε, το, γιατί είναι με ακροστοιχίδα, ας πούμε, της αλφαβήτου. Είναι ουσιαστικά η μεταφορά της υμνογραφίας, αυτό το κομμάτι, όπως και αυτό εδώ, το «Άνωθεν η προφήτε», από υμνογραφία, έτσι, έχει προκύψει. Αλλά επειδή είναι μικρά τα μεγέθη, είναι μικρός ο χώρος, έχει μεγάλη δυσκολία το πώς θα τοποθετηθούν, πώς θα χωρέσουν. Και νομίζω ότι έχω καταφέρει να δώσω αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που εκτιμάται από πολλούς και συναδέλφους. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι μες στον ναό αυτό. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους Ορθοδόξους, σε όλο τον κόσμο, γιατί όχι, να ζει εν ειρήνη. Και Κύρια με αγάπη, αγάπη για αλληλεγγύη, με τη βοήθεια του Θεού πάντα.